Γεια σας! Το σημερινό βίντεο θα είναι όλα για τα φρύδια, θα σας δείξω δηλαδή τη ρουτίνα των φρυδιών μου, πως βγάζω τα φρύδια μου και πως τα βάφω, πως τα γεμίζω για την ακρίβεια, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε! Αρχικά θα βγάλω τα φρύδια μου, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το τσιμπιδάκι, το οποίο είναι από το Carrefour νομίζω, λέει πάνω body care. Και μια χαρά είναι. Εάν βγάζετε τα φρύδια σας για πρώτη φορά, θα σας πρότεινα καλύτερα να πάτε σε κάποιον αισθητικό που θα ξέρει καλύτερα ποιες τρίχες να βγάλει, θα σας δώσει και κάποιο σχήμα στα φρύδια, γιατί εσείς μόνοι σας μπορεί να χαλάσετε το φυσικό σχήμα των φρυδιών ή να δώσετε ένα ό,τι να είναι σχήμα και να σας αλλάξει όλο το πρόσωπο. Θα αφαιρέσω τις τριχούλες από τρία σημεία, εδώ πέρα κάτω από το φρύδι, πάνω από το φρύδι και εδώ ανάμεσα από τα δύο φρύδια. Αυτό. Πηγαίνω τις τριχούλες προς τα πάνω, έτσι ώστε να δω ποιες είναι οι περιττές και αυτές που πρέπει να βγουν. Έκανα και το άλλο φρύδι και πάμε τώρα στο γέμισμα των φρυδιών, το οποίο εγώ χρησιμοποιώ σκιά. Μία απλή σκιά είναι που χρησιμοποιείς και για τα μάτια, δεν είναι ούτε ειδική σκιά για τα φρύδια ή κάτι τέτοιο. Προτιμώ να χρησιμοποιώ σκιά παρά μολύβι ή κάποιο τζέλ, γιατί θεωρώ πως βγαίνει το αποτέλεσμα πιο φυσικό και μπορείς επίσης να χτίσεις και το αποτέλεσμα ανάλογα με το πόση σκιά θα βάλεις. Σας την έχω ξαναδείξει αυτή την παλέτα από W7 και χρησιμοποιώ αυτό εδώ το τρίτο χρώμα το καφέ για τα φρύδια μου. Και το βάζω με ένα πινελάκι με γωνία, καθώς αυτό με βολεύει περισσότερο το σχήμα του για να γεμίσω καλύτερα τα φρύδια. Παίρνω λίγη σκιά. Το κάνω και έτσι για να φύγει περί την ποσότητα και ξεκινάω από τη μέση του φρυδιού προς τα έξω. Ουσιαστικά απλά θα γεμίσω τα κενά που έχουν τα φρύδια μου, δεν θα τα σχηματίσω ξέρω εγώ πιο μεγάλα, πιο μακριά, τίποτα, απλά θα γεμίσω τα κενά. Όσο πάω προς τα μέσα, παίρνω πιο λίγη σκιά ή και καθόλου μόνο με ό,τι έχει μείνει στο πινελάκι. Γιατί εδώ στο κέντρο, αν βάλω πολύ σκιά, θα γρέψει το βλέμμα και δεν είναι κάτι που θέλουμε. Θέλουμε φυσικό αποτέλεσμα στα φρύδια. Λίγο με το χέρι διώχνω την περιττή ποσότητα εδώ στο κέντρο. Και παράλληλα, καθώς τα βάφω, θα χτενίζω κάπως και όλες τις τριχούλες, έτσι ώστε να φαίνονται καλοφτιάχνοντα. Πάμε στο άλλο. Και πηγαίνω επίσης με τη φορά που έχουν οι τρίχες. Δηλαδή, εδώ τα βάφω έτσι και προς το κέντρο τα βάφω κάπως έτσι. Ωραία, και αφού τα γέμισα, τελευταίο βήμα και προαιρετικό, δηλαδή και εγώ το κάνω πολύ σπάνια, θα πάρω ένα κονσίλερ από αυτήν εδώ την παλέτα από την εταιρεία Catrice και με ένα πινελάκι θα βάλω έτσι γύρω γύρω από το φρύδι, έτσι ώστε να το κάνω να φαίνεται καλύτερα το σχήμα του πιο ξεκάθαρα. Τώρα μπορείτε να βάλετε μια άσπρη σκιά ή κάτι σαν αυτό εδώ που είναι μολύβι, βασικά σκιά σε μορφή μολυβιού και μπορείτε να βάλετε έτσι κάτω από το φρύδι. Αυτό το βοηθάει έτσι κάπως λίγο να ανυψωθούν και τα κάνει πάλι πιο ωραία. Δεν ξέρω να εξηγώ, συγγνώμη που δεν ξέρω να εξηγώ. Και τελειώσαμε! Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά ήταν λοιπόν όλα όσα κάνω στα φρύδια μου, η ρουτίνα των φρυδιών μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και πριν κλείσουμε, μια τελευταία διευκρίνηση κυρίως για τις κοπέλες μικρότερης ηλικίας. Τα φρύδια είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται ούτε να αγχώνεστε ούτε να βιάζεστε. Αν δεν αισθάνεστε καλά με τα φρύδια σας, μπορείτε να τα βγάλετε διαφορετικά. Όταν μεγαλώσετε, μπορείτε να πάτε σε κάποιο αισθητικό. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!